υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλές ομάδες που έχουν μια ιδέα, αλλά δεν ξέρουν τι να την κάνουν ουσιαστικά. Δεν ξέρουν πώς να τη χειριστούν, δεν ξέρουν τι πιθανότητες έχει, τι προοπτικές που πρέπει να μιλήσουν. Η Μεταβάλλον είναι μια κοινωνική εταιρεία, η οποία στόχο έχει τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης αρχικών σταδίων. Έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τρία στάδια. Το πρώτο είναι ουσιαστικά το πολύ πολύ αρχικό, ένα pre-acceleration όπως θα μπορούσαμε διεθνώς να το ονομάσουμε, το οποίο καθοδηγεί οποιονδήποτε έχει μία ιδέα στο να την διαμορφώσει σε επιχειρηματικά πλαίσια και να κάνει και κάποια πρώτα βήματα. Το δεύτερο στάδιο είναι ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης. Παίρνουμε εταιρείες οι οποίες έχουν ξεκινήσει, έχουν κάποιο πρώτο προϊόν στην αγορά και έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο στο οποίο επιταχύνεται η δράση τους και η εξέλιξή τους και η έβρεση κεφαλαίων σε επόμενο στάδιο. Το τρίτο, το The Hub, είναι πιο πολύ ομπρέλα στάδιο. Προσφέρουμε χώρο, υπηρεσίες, το δίκτυο και την υποστήριξη που χρειάζεται και από την αρχή αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής δράσης. Η ιδέα πάλι είναι να προσφέρουμε ένα ολιστικό πρόγραμμα, κάτι που θα ξέρει ο επιχειρηματίας ότι είναι εκεί για αυτόν, από τη στιγμή που ξεκινάει μέχρι τη στιγμή που έχει κάνει όντως τα πρώτα επιτυχημένα του βήματα. Η εταιρεία μας λέγεται Sophicus. Το Sophicus είναι μια πολυμορφική πλατφόρμα που απευθύνεται σε επιστημονικά ιδρύματα και ερευνητές. Μετρά ένα χρόνο ζωής και γεννήθηκε μέσα από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Μεταβάλλον. Το Μεταβάλλον αποτελείται από δύο διαδοχικές φάσεις, μπορούμε να πούμε. Η πρώτη είναι το gymnasium. Συμμετείχαμε εκεί συνολικά 20 ομάδες. Ήταν ένα εντατικό δίμηνο πρόγραμμα που ακολουθώντας μια συγκεκριμένη μεθοδολογία εξετάσαμε την ιδέα μας. Ουσιαστικά εκπαιδευτήκαμε στην επιχειρηματικότητα. Μετά το gymnasium ακολούθησε δεύτερη φάση πιο εντατική, το Academy, στο οποίο συνεχίσαμε μόλις 2 ομάδες. Ήταν συνεχή εκπαιδευτικά σεμινάρια. Μας έφερε σε επαφή με μέντορες, μας προετοίμασε για να παρουσιάσουμε σε επενδυτές, να παρουσιάζουμε σε κοινό. Και ουσιαστικά προετοιμαστήκαμε για την τελευταία φάση του προγράμματος, που ήταν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο, στη Silicon Valley. Θέλαμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο από εμάς. Θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα έχει μια θετική επίπτωση στην κοινωνία και μέσα από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα είδαμε ότι είναι εφικτό. Η ΑΣΟΚΑ είναι μια διεθνή οργάνωση που στηρίζει κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ιδρύθηκε το 1980 από τον Bill Drayton με το σκεπτικό πως οι ηγέτες στον κοινωνικό τομέα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους επιχειρηματίες στον ιδιωτικό τομέα. Βλέπουν τι θέλουν να κάνουν, να αλλάξουν στον κόσμο και σκέφτονται στρατηγικά για να κάνουν την ιδέα τους σε βιώσιμη πράξη. Για την ΑΣΟΚΑ, η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και δράσης. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε κάτι καινούριο, ώστε να καλυπτούν κάποιες ανάγκες και να μην υπάρχει λόγος να υπάρχουν οι ανάγκες. Έχουμε πάνω από 3.000 κοινωνικούς επιχειρηματίες, fellows, σε πάνω από 70 χώρες. Προσφέρουμε χρηματοδότηση για 3 χρόνια. Δεν είναι κλασική χρηματοδότηση για project. Στηρίζουμε τον άνθρωπο και λέμε έχουμε εμπιστοσύνη στην ιδέα σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι και στο όραμα που έχεις. Πιστεύουμε ότι δεν θα το βάλεις κάτω και είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε. Τώρα που θα ξεκινήσουμε φέτος στην Ελλάδα, θα θέλαμε πάρα πολύ σε 5 χρόνια να δούμε ότι έχει ξεκινήσει ένα κίνημα σε όλη την κοινωνία, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Να βλέπουμε ότι ο καθένας θέλει να δημιουργήσει κάτι καινούριο, θέλει να κάνει κάτι για τον συνάνθρωπό του, για την κοινωνία του, για την γειτονιά του.
Εμείς βλέπουμε ότι όπου υπάρχει δυσκολίες, υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να τις παλέψουν και να αλλάξουν τα πράγματα. Θέλουμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους εδώ, που θέλουν να λύσουν προβλήματα, για να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι κάποια εξαίρεση. Μέλημα όταν δημιουργήσαμε το TEDx του Ηρακλείου ήταν να δημιουργήσουμε την ικανότητα ο κόσμος της πόλης μας να μπορέσει να γνωριστεί μεταξύ του και να αρχίσει να αναρωτιέται για το πώς μπορούν να γίνουν μικρο projects ομαδικά. Αυτό το οποίο λείπει από την τοπική μας κοινωνία είναι η δυνατότητα να ρωτήσει, να μάθει, δηλαδή να δείξει ότι έχει άγνοια σε ένα κομμάτι, παρόλα αυτά θέλει να μάθει και κάνοντας ερωτήσεις να λάβει απαντήσεις που θα την βοηθήσουν. Το Yet Young Entrepreneurs of Θεσσαλονίκη είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με σκοπό την προώθηση, την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν τρέχουμε κυρίως ευρωπαϊκές δραστηριότητες με προγράμματα ανταλλαγής και training courses. Επιδιώκουμε δραστηριότητες όπου θα έχουν και μια συνέχεια. Χτίζουμε δηλαδή στρατηγικές συνεργασίες με προγράμματα πρακτικής άσκησης για να δώσουμε βάρος σε skills που είναι πολύ σημαντικό σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους φορείς της κλασικής εισαγωγικά εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και προσπαθούμε να κλείσουμε το κενό το οποίο υπάρχει ανάμεσα στην κλασική εκπαίδευση και στην πραγματικότητα της οικονομίας. Ένας νέος επιχειρηματίας, ο οποίος είναι στον χώρο του τουρισμού, μπορεί να γίνει μέλος του ΣΕΤΕ. Αυτό που θα του προσφέρουμε εδώ θα είναι προφανώς η δικτύωση, η γνώση. Θα μπορέσει μέσα από αυτή τη διαδικασία να μάθει πράγματα σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γκουρού στον χώρο τους. Και ταυτόχρονα θα μπορέσει να αντιληφθεί και την ολότητα του τουριστικού προϊόντος, το οποίο έχει πάρα πολλές πτυχές. Υπάρχουν πάνω από 55 οργανισμοί σήμερα, οι οποίοι δεν υπήρχαν πριν από 3 χρόνια και με τον ένα τον άλλο τρόπο βοηθούν τους επιχειρηματίες. Η Endeavor είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1997 στη Νέα Υόρκη. Είναι αυτή τη στιγμή σε 20 χώρες και σκοπό έχει να βρει και να στηρίξει υποσχόμενους επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2012 και ουσιαστικά προσπαθεί με έναν πολύ στοχευμένο τρόπο, με καθοδήγηση, δικτύωση και πρόσβαση σε κεφάλαια, να βοηθήσει οι επιχειρηματίες να μεγαλώσουν. Να μεγαλώσουν και σε έσοδα και σε δουλειές και οι ίδιοι να γίνουν πρότυπα για τους γύρω τους. Η Endeavor παραδοσιακά πάει σε χώρες οι οποίες έχουν είτε χαρακτηριστικά αναδυόμενες αγοράς, είτε αγορές όπως η ελληνική, η οποία έχει μια κοινότητα επιχειρηματιών σε ανάπτυξη, αλλά χωρίς τις απαραίτητες υποστηρικτικές δομές. Το γραφείο έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή 7 εταιρείες, οι οποίες εκπροσωπούνται από 11 επιχειρηματίες. Για να φτάσουμε σε αυτές, έχουμε ξεκινήσει από 200-250 περίπου και μια διαδικασία επιλογής τοπική και διεθνή έχουμε καταλήξει σε αυτές τις 7. Η ElastaRec είναι μια καινούργια εταιρεία ασφαλιστική, την οποία ξεκινήσαμε μαζί με τον Εμίλιο πριν από 4 τώρα χρόνια, αλλά έχουμε βγει σε λειτουργία πριν από 1,5 χρόνο. Είναι μόνο και η εμπειρία του να περάσεις και να επιλεγείς από την Endeavor. Έχει ανθρώπους μέσα στο δίκτυο που είναι σε διάφορα stages of development ενός entrepreneur. Και ειδικά από emerging markets, με πάρα πολύ ίδια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα. Άρα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο network να μπορείς να δεις εταιρείες που λύσαν αυτά τα προβλήματα πριν 5, πριν 10 χρόνια σε παρόμοιες καταστάσεις με την Ελλάδα. Νομίζω κάπου νιώθεις ότι έχεις τον international μπαμπά σου, τον international mentor σου για οτιδήποτε χρειαστείς. Νομίζω το mentorship στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ παρεξήμενος ρόλος.
Δεν είναι ότι θα έρθει κάποιος άνθρωπος και θα σου λύσει όλα τα προβλήματα σε μια μέρα. Είναι άνεση από τη δικιά σου πλευρά. Είσαι ένας οργανισμός που είτε δουλεύεις με έναν παράδοτο τρόπο, είσαι μια εταιρεία που είναι family owned, κάπου δεν θέλει να ανοίξει τα μάτια, τα αυτιά, αυτό το πράγμα, τότε οποιοδήποτε έρθει εδώ δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου. Είναι το τι χρήση κάνεις εσύ παρά το τι θα έρθει να σου προσφέρει. Κάναμε μια απλή άσκηση και μετρήσαμε τις εταιρείες που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μέσα στην κρίση. Το κακό νέο εκεί είναι ότι 9 στις 10 εταιρείες συνεχίζουν και έχουν το παλιό και στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης παρελθόντος. Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα πολύ δυναμικό 10% που είναι νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι εστιάζουν σε σωστά αντικείμενα. Ο δικός μου καημός, αν θέλετε, για τα επόμενα 2 χρόνια είναι όλες μας τις προσπάθειες, σαν οργανισμοί, σαν δημοσιότητα, σαν στήριξη, σαν κίνητρα, σαν οικονομική βοήθεια, να είναι στο 10%. Για μας είναι η ελπίδα για να βοηθήσει ολόκληρο το υπόλοιπο να πάει λίγο μπροστά.